Υπουργός Κλάδου Επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας. Καλή σας μέρα, κυρία Κωνσταντίν. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, είναι για το θέμα της έρευνας και των ανακριτικών αρχών για τις πολιτογραφήσεις, κυρία Κωνσταντίνου. Είναι γνωστό, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι συχνά γίνονται κάποιες συσκέψεις, παρουσία Γενικού Εισαγγελία, νιώται και του Αρχηγού Αστυνομίας για την πορεία αυτών των ερευνών. Μια τέτοια θα γίνει συσκέψη αύριο στις 9 το πρωί. Το ζητούμενο είναι πώς προχωρούν αυτές οι έρευνες, πόσα κατηγορητήρια είναι έτοιμα, ποιοι φάκελοι έχουν ολοκληρωθεί. Τι έχετε να μας πείτε? Εντάξει, όλα αυτά θα τεθούν αύριο στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ του Αρχηγού Αστυνομίας με τον Γενικό Εισαγγελέα. Όλα θα είναι αντικείμενο συζήτησης και στο πλαίσιο αυτό θα συζητηθεί η πορεία των υποθέσεων και των ερευνών. Όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, πρόκειται για πολύ αγκοδέστατους φακέλους με μεγάλο μαρτυρικό υλικό. Ερευνώνται συγκεκριμένα πάνω από 100 περιπτώσεις πολιτογραφήσεων. Οι έρευνες από τα ειδικά μας ειδικά κλιμάκια της αστυνομίας, τα οποία συστάθηκαν να πω ότι βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και γίνονται επισταμμένες εξετάσεις. Αύριο αναμένεται όλα αυτά να συζητηθούν και να λάβουμε οδηγίες πώς να προχωρήσουν οι διαδικασίες από το Γενικό Εισαγγελέα. Ναι. Και το βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος προέστατε τον ερευνών, κυρία Κωνσταντίνου, και όπως γνωρίζουμε και αστυνομική υπηρεσία, σε συνεργασία με αστυνομία, μπήκε μια ιεράρχηση, αν θέλετε, αυτών των φακέλων, έτσι ώστε να υπάρχει και μια σειρά και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις, εκείνες που είναι πιο προχωρημένες ή πιο σοβαρές σε κάθε περίπτωση. Αύριο είναι κάτι καινούριο το οποίο θα απασχολήσει ή θα ενημερωθούν για την πορεία συγκεκριμένων ερευνών? Διότι είναι και το θέμα του Al Jazeera και τα κατηγορητήρια που εδώ και καιρό πληροφορούμαστε ότι είναι έτοιμα. Μάλιστα, έχουν ολοκληρωθεί για κάποιους από τους φακέλους αυτούς οι εξετάσεις και αναμένεται, έχει διαβιβαστεί στην νομική υπηρεσία η υπόθεση που έχετε πει και αναμένονται σύντομα να οδηγηθούν και ενώπιον δικαστηρίων. Όμως, ας τα αφήσουμε για αύριο να τα συζητήσουμε. Αυτό με το φάκελο που έχει να κάνει με τον Al Jazeera και πολιτικούς αξιωματούχους που έχουν παυθεί, παραιτηθεί σε κάθε περίπτωση. Αυτό ήταν ξανά στην νομική υπηρεσία, επέστρεψε στην αστυνομία για πρόσθετα στοιχεία και είναι ξανά πίσω στην... Έχει ολοκληρωθεί εντελώς, ετοιμάζονται κατηγορητήρια, σε ποια φάση είμαστε? Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες, να σας πω, και η υπόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στην νομική υπηρεσία. Μάλιστα. Και αύριο θα έχουμε ενδεχομένως κάποιες ανακοινώσεις ή ενημέρωση για την πορεία και αυτής της υπόθεσης και για άλλες. Είπατε ότι είναι πάνω από 100 οι υποθέσεις που διερευνούνται. Είναι πάνω από 100 αυτές οι υποθέσεις και είναι, όπως σας είπα, είναι μεγάλο το μαρτυρικό υλικό και ογκοδέστατη φάκελη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία